Μια πορεία δεκαετιών ίσως δεν περιγράφεται με λέξεις. Όσοι βάδισαν πλάι του τονίζουν πως ο Μήνος Κυριακού, όπου άφησε το στίγμα του, στην ναυτιλία, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, στον αθλητισμό, ήταν πάρα απ' όλα φίλος. Δημιούργησε μια μεγάλη οικογένεια και ήταν πατριάρχης. Ήταν άνθρωπος που μας ήξερε με τα μικρά μας ονόματα. Ήξερε την οικογενειακή μας κατάσταση, τα προβλήματά μας. Δεν υπήρξε τηλεθεατή σήμερα που με μήνυμά του, που δεν συμπλήρωνε από κάτω τα θερμά συλληπιτήριά μας για τον άνθρωπο που πριν από 28 χρόνια έβαλε στο σπίτι μας τον αντένα. Η αντανάκλαση στην κοινωνία λέει πολλά. Ήταν η προσωπική επαφή με όλους εκείνη που δημιούργησε σχέση ζωής. Είχαμε μια σχέση αλληλοσεβασμού και πιστεύω αλληλοεκτίμησης. Τον θυμάμαι να μου λέει ότι είχε ένα παράπονο από μένα, ότι δεν χαμογελούσε αρκετά στα δελτία ειδήσεων. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με ένα χαμόγελο, πρόεδρε. Σας το χρωστούσα. Μια ολόκληρη ζωή προσφορά στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους έχουν να θυμηθούν ο Τέρενς Κουίκ και ο Γιώργος Βλαπιανός. Πολλοί σου χρωστούν πολλά. Εγώ ακόμα περισσότερα για αυτά τα υπέροχα 14 χρόνια που δουλέψαμε μαζί, που με έμεινε άσβεστα. Σε ευχαριστώ για ό,τι προσέφερες και σε μένα αλλά και στην οικογένειά μου. Πραγματικά μια ολόκληρη ζωή μέσα στον Αντένα, μια ολόκληρη ζωή με τον Μήνο Κυριακού. Του οφείλουμε τα πάντα. Πολλοί από εμάς. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης μπροστά και πίσω από τις κάμερες μιλούν για έναν επιχειρηματία που ήταν συνεργάτης και φίλος, παρόν σε όλες τις προσωπικές στιγμές. Μας ενέπνευσε και μας οδήγησε σε μεγάλες επιτυχίες. Χάραξε τη ζωή μας και κυρίως σηματοδότησε την ιστορία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Έναν άνθρωπο ήρεμο, προσινή και βαθύτατα ευγενή. Η Σεμίνα Διγενή θυμάται όταν τηλεφωνούσε ξημερώματα την ώρα του μοντάζ. Έπαιρνε τηλέφωνο 3 και 4 τα ξημερώματα στο μοντάζ και έλεγε το κλασικό: «Παιδιά, δεν έχεις κυρά μου εσύ?» Έλεγε στους μοντέρ: «Διώξτε τη, να πάει να κοιμηθεί». Σε έκανε με τον τρόπο του να θέλεις να γίνεις καλύτερος, να προσφέρεις ακόμα περισσότερα. Ένας σπουδαίος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, ένας υπέροχος άνθρωπος για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε. Ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τον Αντένα και έφτιαξε αυτή την πολύ μεγάλη και πραγματικά πολύ δεμένη οικογένεια. Ο Μήνος που θα είναι στις αναμνήσεις μου, ταυτόσημα, φίλος και τηλεόραση. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Ζέτα Μακρυπούλια υπογραμμίζουν ότι ο Μήνος Κυριακού δημιούργησε μια οικογένεια πρώτα απ' όλα γιατί έβαζε πριν απ' όλα τον άνθρωπο. Πραγματικά δεν ήταν αφεντικό. Σου μιλούσε τόσο απλά, σου έλεγε πες μου τι έχεις, πες μου ποιο είναι το πρόβλημά σου, πες μου πώς μπορούμε να το λύσουμε. Το γνώρισα σε πολύ μικρή ηλικία, με βοήθησε, όπως έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Είχε όραμα, είχε πολύ όρεξη για το κανάλι αυτό και για τη δουλειά αυτή. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισε στην Αθήνα, λέει ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος ξεχωρίζει το φιλανθρωπικό του έργο. Ήθελε πάντα να είναι κοντά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια και βοηθούσε πραγματικά όλο τον κόσμο με οποιονδήποτε τρόπο έβρισκε. Άκουγε και άκουγε σοβαρά και άκουγε αυτό που του έλεγες ή που συζητούσαμε. Δεν είχε κάτι άλλο στο κεφάλι του. Στα γυρίσματα που ερχόταν εκείνο τον καιρό, τον πρώτο καιρό, για να δει πόσο επαγγελματικά και πόσο ουσιαστικά θα γινόταν οι δουλειές εκείνο τον καιρό στην ιδρυτική τηλεόραση. Ήταν η ανθρώπινη συμπεριφορά του που έκανε όλους να νιώθουν φίλοι, όχι συνεργάτες εργαζόμενοι του, θυμάται ο Γρηγόρης Βαλτινός. Είχε τη ζεστασιά ενός φίλου, ούτε καν συνεργάτη. Ήταν και ένας σταθερός, πιστός φίλος. Ο Μήνος Κυριακού αγάπησε πάρα πολύ τον αθλητισμό. Ατελείωτες νύχτες συζητάγαμε το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ήταν πάθος. Η ανάληψη της διοίκησης του Πανελληνίου το 1997 έφερε την αναγέννηση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Μόλις δύο χρόνια μετά, ο Κώστας Γκατσιούδης έφερε παγκόσμιες διακρίσεις. Ο μεγάλος ακοντιστής αποκαλύπτει όμως μια άλλη πτυχή της προσφοράς του Προέδρου. Είχα την τύχη να δω και πόσο μεγάλος ευεργέτης και φιλάνθρωπος ήταν σε περιστατικά που ήμουν παρόν και. Οι οικογένειες ερχόταν, ας πούμε, και ζητούσαν τη βοήθειά του για πράγματα που αφορούσαν την υγεία κάποιων δικών τους. Η ομάδα μπάσκετ του Πανελληνίου αναγεννήθηκε, επανήλθε στην Α1 και το 2010 πήγε στο Final Four του EuroCup. Δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ, γιατί θα έλεγα ότι άλλαξε την πορεία και την κατεύθυνση της καριέρας μου. Σαν εργοδότης απέναντί μας ήταν πολύ δίκαιος και πολύ τίμιος. Μας μιλούσε σαν παιδιά του και όχι σαν παίκτες της ομάδας. Το δικό τους αντίο είπαν στο Μήνο Κυριακού δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ομίλου Αντένα.
Οι εργαζόμενοι στο τμήμα ειδήσεων και ενημέρωσης του Αντένα αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη και σεβασμό τον Μήνο Κυριακού και τον ευχαριστούμε για όλα. Υπήρξε για εμάς ο άνθρωπος που σφράγισε την επαγγελματική μας πορεία, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εργαστούμε με αξιοπρέπεια σε ένα ανεξάρτητο περιβάλλον και κυρίως να αισθανθούμε όλοι την ασφάλεια και την αγάπη μιας μεγάλης οικογένειας, αυτής του Αντένα. Το αποτύπωμά του και στην προσωπική μας ζωή θα παραμείνει ανεξίτηλο. Με σεβασμό στη μνήμη του και αγάπη προς την οικογένειά του που θα συνεχίσει επάξια το έργο του, θα πορευτούμε και εμείς με τις ίδιες αρχές και τις αξίες που μας μετέδωσε. Ο Μήνος Κυριακού αφήνει τεράστια παρακαταθήκη καθώς εργάστηκε με πάθος, αυταπάρνηση και αφοσίωση για την ανάπτυξη και την πρόοδο της ελεύθερης τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, δείχνοντας το δρόμο στις επόμενες γενιές του κλάδου.